Κώστα μου. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλή σου μέρα. Ήταν αρκετά δύσκολη μέρα η χθεσινή με τις πυρκαγιές. Τι έγινε ακριβώς? Ναι. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Λάνια, στην Λεμεσό, που ήταν σχετικά μεγάλη και επικίνδυνη η πυρκαγιά, ξέσπασε άλλη πυρκαγιά, αυτή τη φορά κοντά στην Δρούσα, μεταξύ, σε μια περιοχή μεταξύ Ανδρολίκου και Δρούσας. Εκεί βρίσκεται, εκεί κοντά είναι ένα φωτοβολταϊκό πάρκο. Λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεε στην περιοχή, η φωτιά επεκτάθηκε και βέβαια της ξηρής βλάστησης. Στην Πάφο δεν έχει πέσει σταγόνα νερού από τον περασμένο Απρίλιο. Επεκτάθηκε πάρα πολύ γρήγορα η πυρκαγιά, κινήθηκε προς την περιοχή του Πιτοκόπου και προς την Δρούσα. Ναι. Πέρασε μέσα από έναν οικισμό εκεί με διάφορες κατοικίες εκεί στον Πιτοκόπο. Ευτυχώς προκάλεσε μόνο μικρές ζημιές σε εξωτερικούς χώρους, σε αυλές και όσκια εκεί στον Πιτοκόπο, και στη συνέχεια κατευθύνθηκε η πυρκαγιά λόγω της φοράς των ανέμων προς την περιοχή που είναι το στρατόπεδο, το φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς προς την Ίνια. Πέρασε μέσα από την περίφραξη, έκαψε ένα κιόσκι, επίσης μία αποθήκη. Πρέπει να σου πω ότι κινητοποιήθηκαν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις του Τμήματος Δασών, της Υπηρεσίας Θύρας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο Ίκαρος 2 και συμμετείχαν 9 πτυτικά μέσα, και τα πρωτεύοντα και τα δευτερεύοντα δηλαδή πυροσβεστικά μέσα. Υπήρχε και συντονιστικό ελικόπτερο της Εθνικής Φρουράς, και λίγο πριν τις 6 το απόγευμα κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά. Παρέμειναν εκεί όλη τη νύχτα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, επειδή υπήρχε κίνδυνος αναζωπήρωσης. Θα δούμε σήμερα την έκταση που έχει καεί και βέβαια τις ζημιές που προκλήθηκαν, και γιατί, πώς ξέσπασε η πυρκαγιά αυτή μέσα από μια περιοχή που είναι σχετικά δύσβατη, είναι χαράδρα το σημείο δηλαδή που ξέσπασε η πυρκαγιά. Ναι. Θα διαφανεί κατά πόσον εκεί υπήρχε δραστηριότητα. Είπα ότι πλησίων από εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά βρίσκεται ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, το οποίο επίσης υπέστη κάποιες ζημιές. Με δεδομένη την έκταση της πυρκαγιάς και τους ισχυρούς ανέμους, γλιτώσαμε τα χειρότερα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Κατερίνα. Ναι, όντως, γιατί κινδύνευσαν και σπίτια. Δεν ξέρω αν είχαμε και την καταστροφή κάποιων σπιτιών ή κάποιων άλλων. Είχαμε αυλές, κάποιες πέρκολες και αποθήκες από τις οποίες πέρασε η πυρκαγιά. Δεν προκλήθηκαν ζημιές, σώθηκαν. Πρέπει να σου πω ότι κινητοποιήθηκαν εκεί και κάτοικοι της περιοχής και τοπικοί παράγοντες, και προσπάθησαν να προστατεύσουν κατοικίες. Προστάτευσε και ενώθηκε έγκαιρα το στρατόπεδο με ασφάλεια, και έδωσαν μάχη στην κυριολεξία για να σώσουν κατοικίες οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως και το στρατόπεδο. Μάλιστα. Πάντως, σε μια άλλη κατάσταση, είχαμε ένα σπίτι το οποίο τυλιχθήκε στις Φλόγες χθες, και οι φωτογραφίες έτσι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές. Ναι, ήταν, τι έγινε στα Κονιά? Ήταν τρομακτικές. Την ώρα που μας πληροφορούμασταν ότι έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στην Ίνια, ειδοποιηθήκαμε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε μια κατοικία στα Κονιά. Αυτή τη φορά είναι μια διόρροφη κατοικία. Στο ισόγειο, από το ισόγειο εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Οι ένικοι βγήκαν έγκαιρα έξω. Από το καθιστικό είναι, από εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Δεν έχει μέχρι στιγμής, δεν έχουν διευκρινιστεί ακριβώς τι έγινε. Προκλήθηκαν όμως εκτεταμένες ζημιές στην κατοικία. Κατάφερε η πυροσβεστική υπηρεσία να περιορίσει τη φωτιά στο ισόγειο της κατοικίας. Προκλήθηκαν όμως μεγάλες υλικές ζημιές. Σήμερα θα διερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά στην κατοικία στα Κονιά, επαναλαμβάνω. Ενδεχομένως να ξέρουν και κάτι οι ιδιοκτήτες του σπιτιού, ναι, ναι, που ήταν εκείνη την ώρα εκεί. Τώρα, στις 25 Νοεμβρίου τελικά πάμε για την δίκη της οικογενειακής τραγωδίας που είχαμε στην Μπέγια, Ναι, ήταν ορισμένη για χθες η υπόθεση, ναι, ναι, αυτή, πλην όμως ο συνήγορος υπεράσπισης του 50χρονου καθομολογίαν δράστη του Φωνικού είχε σκοτώσει με κυνηγετικό όπλο τον κουνιάδο του 43 χρονών στη διάρκεια ενός οικογενειακού δείπνου στην Πέγια. Χθες λοιπόν ο συνήγορος υπεράσπισης του ζήτησε να μελετήσει το μαρτυρικό υλικό
Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας το θεώρησε λογικό το αίτημα το οποίο διατυπώθηκε και η υπόθεση αναβλήθηκε για τον Νοέμβριο, προκειμένου να εκδικαστεί. Τέλος Νοεμβρίου, ναι. Να υπενθυμίσω ότι είχε ομολογήσει τη διάπραξη του φόνου, πλην όμως για να μπορέσει το δικαστήριο να σταθμίσει τις διάφορες κατηγορίες και να επιβάλλει η ποινή, θα χρειαστεί να κατατεθούν όλες οι απόψεις, ενδεχομένως μετριαστικοί παράγοντες, αν ήταν εμβρασμό, αν προκλήθηκε και όλα αυτά τα οποία συνήθως το δικαστήριο εξετάζει. Μάλιστα. Και στις 5 Νοεμβρίου τώρα πάμε για το παραλιακό μέτωπο Πέγιας Γεροσκήπου. Πάφου Γεροσκήπου. Πέγια, συγγνώμη, είναι στο προηγούμενο. Πάφου Γεροσκήπου. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Πάφου Γεροσκήπου είναι για το έργο της προστασίας του παραλιακού μετώπου από την διάβρωση. Ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί προτεραιότητα ύψης σημασίας, καθώς σε αυτή την περιοχή λειτουργούν οι μεγαλύτερες και οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες στην επαρχία μας. Και εδώ και χρόνια είχε διαπιστωθεί ότι η διάβρωση τρώει τις ακτές, απειλεί τις παράκτιες αναπτύξεις. Είχαν αναλάβει δύο δήμοι Πάφου και Γεροσκήπου για να τρέξουν την μελέτη αυτή για την προστασία του παραλιακού μετώπου και την βελτίωση των ακτών. Ήταν όλα έτοιμα. Η χρηματοδότηση, το έργο εντάχθηκε και στο πρόγραμμα Θάλια για χρηματοδότηση, πλην όμως για κάποιους λόγους εξασφάλισε και τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές εγκρίσεις και περιμένουν. Οι δύο δήμοι δηλώνουν ότι δεν είναι αυτοί που μπορούν να υλοποιήσουν το έργο, αλλά το Τμήμα Θαλασσίων Έργων. Και κάπου εκεί το θέμα είχε σκαλώσει. Μάλιστα. Είχε μείνει στα συρτάρια. Με επιστολή του, ο Δήμαρχος Ανατολικής Πάφου, ο Νίκος Παλιός, συγκάλεσε αυτή τη σύσκεψη. Έχει ανταποκριθεί για την ώρα θετικά το Υπουργείο Μεταφορών και το Τμήμα Θαλασσίων Έργων και αναμένεται σε αυτή τη σύσκεψη να ξεκαθαρίσει πώς θα υλοποιηθεί και πότε θα υλοποιηθεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο για ολόκληρη την επαρχία μας, όχι μόνο για την περιοχή αυτή. Γιατί στην Πάφο έχουμε το 40% του τουριστικού ρεύματος που έρχεται στην Κύπρο και καταλαβαίνετε ότι το θέμα αυτό της διάβρωσης των παραλιών, της αναβάθμισης των ακτών και λοιπά είναι πολύ σημαντικό. Γιατί από αλλού τους διώχνουν τους τουρίστες. Αν θέλουμε να έχουμε ολόχρονο τουρισμό στην Κύπρο και ιδιαίτερα στην Πάφου. Θέλουμε βελτιωμένες ακτές. Ναι, αυτές που έχουμε να τις τρώει η θάλασσα. Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο. Και σου λέω, αφού από αλλού τους διώχνουν και εμείς θέλουμε και ζητάμε και λέμε ότι προσφέρουμε, να έρθουν από εδώ. Αλλού παίρνουν μέτρα για να μην πηγαίνουν τουρίστες. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη. Έχουν δίκαιο αυτές οι πόλεις και οι άνθρωποι που ζουν σε αυτές τις πόλεις, στη Βαρκελόνη, στο Άμστερνταμ και σε άλλες πόλεις, στην Πράγα, στη Βουδαπέστη. Οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αυτοί που είναι μόνιμοι κάτοικοι εκεί, εξαιτίας του υπερτουρισμού. Και υπάρχουν έντονες αντιδράσεις. Έχει αναπτυχθεί ένα κίνημα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και στην Κροατία, στον Ντουμπρόβνικ και σε άλλες πόλεις. Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις πολλά φιλιά και χαιρετίσματα από την Αδελαΐδα στην Αυστραλία. Τις καλημέρες μας. Καλημέρες. Μπορεί να είναι νύχτα τώρα εκεί. Στην Αυστραλία. Πόσες ώρες έχουμε διαφορά? 5 ώρες, 6 ώρες είναι μπροστά όμως η Αυστραλία. Δεν είναι μπροστά. Μπροστά νομίζω. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πίσω, η Αυστραλία είναι μπροστά. Ναι, πρώτη κάνουν πρωτοχρονιά, δεν κάνουν πρώτη πρωτοχρονιά. Δεν έχω ταξιδέψει ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε στην Αυστραλία, κακώς, για να ξέρω. Θα έπρεπε. Κακώς, ναι. Πρέπει να το βάλεις στο bucket list σου. Έχεις? Τι να πρωτοβάλουμε, όχι, δεν έχω, αλλά... Να φτιάξεις ένα. Να φτιάξεις ένα, Κώστα μου, σε παρακαλώ. Είναι 2 και 39 το μεσημέρι τώρα, 2 και 40 στην Αυστραλία μας. Μεσημεριάτικα. Να, τι καλό φτιάχνετε, τι θα φάμε σήμερα, φίλοι μας στην Αυστραλία, μιας και είστε αυτή την ώρα. Λοιπόν, Κώστα μου, τον αριθμό του Viber τον ξέρεις εσύ που μπορούμε να στέλνουμε μηνύματα τώρα? Τον έμαθες ή όχι, θέλεις μαθήματα? Όχι, δεν συγκρατώ εύκολα αριθμούς. 97 624 624.
Α, εύκολος. Είναι πανεύκολος. Λοιπόν, 7,5 ώρες μπροστά. 6:24. Μπράβο, Κώστα. Αν θυμούνται το 6:24, είναι... μπράβο. Μπράβο. Ευχαριστώ, Κώστα μου. Είναι 7,5 ώρες μπροστά. Ευχαριστούμε, κύριε Τάκη. Άρα είναι όντως 2:40, όπως μας είπε ο σκηνοθέτης μας. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Άκουσες κάτι, αν θα, οι μαθητές της ΠΑΦΟ, ας πούμε, σήμερα θα κατέβουν η Λευκοσία να πάνε πλατεία Ελευθερίας. Ο κύριος Πάμπος με παίρνει τηλέφωνο. Ναι. Δεν νομίζω να κατέβουν από την ΠΑΦΟ για να πάνε στη Λευκοσία, αλλά υπάρχουν και εδώ, ακούω αντιδράσεις από κάποιους μαθητές, ναι. Ναι, μάλιστα. Θα δούμε τι θα γίνει. Μάζεψε και εσύ να δούμε αν υπάρχει κάτι από τα σχόλια στην ΠΑΦΟ και θα τα πούμε αύριο το πρωί. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και καλημέρα. Χαρά. Τώρα,